Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Έλσα. Καλησπέρα, Κορνίλη, τι κάνεις? Όλα καλά. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε τη βράβευσή σου σαν πρώτο μήνα 11%. Καινούριο ποσοστό, λοιπόν, καινούργια πρόοδος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς νιώθεις γι' αυτό. Περήφανη. Λειτουργήσα με ομάδα αυτή τη φορά, πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ και καταφέραμε το αποτέλεσμα. Πολλά συγχαρητήρια. Με το καλό να έρθουν και οι επόμενοι τίτλοι στην κλίμακα της καριέρας, της δραστηριότητάς μας. Για τους ανθρώπους που έτσι δεν σε γνωρίζουν, σύστησέ μας λίγο τον εαυτό σου. Με τι ασχολείσαι, πώς ξεκίνησες, γιατί ξεκίνησες? Λυσάβη τον Πουλίδου. Είμαι κρεοπόλησα στο Μασούτι, είμαι μασέρ, το δεύτερο επάγγελμά μου και στη δραστηριότητά μας, το τρίτο. Ξεκίνησα στη δραστηριότητα αυτή γιατί ξετρελάθηκα με το μηχάνημα και με τα προϊόντα και είπα να τα συστήσω και να δω πώς θα πάει. Και πάει εξαιρετικά καλά. Γενικώς, είσαι Και αυτό ένας που άνθρωπος ο παρακινεί. οποίος με το κομμάτι που λέγεται πωλήσεις θα πας πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος εμπιστεύεται, σε ακολουθεί, έχεις έτσι ανθρώπους που έχουν, πώς θα λένε, σε ακολουθούν πιστά σε αυτό που θα τους προτείνεις. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Είναι εμπιστοσύνη που χτίζεται αυτό, δεν είναι σημερινό. Ξέρουν ότι όταν λέω κάτι το εννοώ, ότι δεν πουλάω για να πουλήσω. Πρέπει να είμαι πρώτα εγώ σίγουρη για το προϊόν. Συνήθως το δοκιμάζω κιόλα πρώτα, οπότε έχω άποψη. Και ότι θέλω το καλύτερο για αυτούς. Δεν θέλω να πάρουν κάτι και να στέκεται. Θέλω να το χρησιμοποιήσουν. Πολύ μεγάλη και σωστή κουβέντα αυτή που είπες, το να το χρησιμοποιήσουν και να μην είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες. Αυτό αυτόματα σημαίνει και ότι για μας έχει αυτή την επιτυχία που πρέπει να έχει. Επόμενος στόχος? Και 14 και πιο πάνω, και 21. Ωραία. Οπότε... Να πάρουμε λίγο φόρα, λέω. Σωστά, συμφωνώ σε αυτό και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο που δουλεύεις και με τον επαγγελματισμό που δουλεύεις είναι θέμα χρόνου το πότε θα συμβεί αυτό. Σε ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή από την ομάδα μας και προσπαθούν να καταλάβουν πώς το κατάφερες αυτό, τι θα τους συμβουλεύεις? Να πιστέψουν στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα, να δουλέψουν αυτό και μετά να πιστέψουν στους ανθρώπους γύρω τους ότι μπορούν να κάνουν και ακριβώς το ίδιο και ίσως και καλύτερα. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν και καλύτερα από εμάς. Οπότε θεωρώ ότι αν θέλουν να βρουν τον κόσμο που θα τους πλαισιώσει, θα τα πάνε εξαιρετικά καλά. Τέλεια. Έχουμε φτάσει, νομίζω, ή αν δεν φτάσαμε, πλησιάζουμε στο μισό χρόνο, στους 6 μήνες. Πώς νιώθεις 6 μήνες μετά από εκείνη την απόφαση? Αν θυμάμαι καλά, ήταν μέσα Οκτωβρίου όταν ξεκινήσαμε. Πολύ πιο σίγουρη. Πλέον ξέρω πράγματα. Κάνω πράγματα, τα κατανοώ, καταλαβαίνω γιατί γίνονται όλα αυτά και μπορώ να τα μεταδώσω κιόλα. Και αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα. Οπότε μπορώ στους να ανθρώπους... αυτό που κάνει πλέον. Οπότε, ναι, οπότε στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν ένα δισταγμό ή ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, τι θα τους σύστηνες? Πιο πολλές ώρες επαφή με τον κόσμο και εκπαίδευση χρόνου. Δηλαδή και να προσπαθούν μόνοι τους πάρα πολύ και να ακούνε τι τους λένε πάρα πολύ. Και τα δύο συγχρόνως όμως. Πάλι. Τίποτα να μην με πείσω. Οπότε εγώ έχω να ευχηθώ καταρχάς συγχαρητήρια για αυτό το επίπεδο. Καλή συνέχεια στην κατάκτηση των επόμενων τίτλων. Νομίζω ότι όλα είναι θέμα χρόνου με τον τρόπο και με τη στρατηγική που λειτουργεί σε αυτή την περίοδο. Καλή συνέχεια και... Έχεις τα όλοι καλά. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.